Αντιπολίτευση. Για πάμε να δούμε. Ομαδικά πειρά για τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα από την αντιπολίτευση σήμερα. Και πάμε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής, δεν χρειάζονται συστάσεις άλλωστε, πρώην υπουργός, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε και μετά τις ειδήσεις, κύριε Γεωργιάδη. Δεν σας κόβω καθόλου το χρόνο, θα τα πείτε, θα τα πούμε όλα τώρα εδώ. Κυρία Παπαδάκου, σας έχω μεγάλη αδυναμία. Υποβάλλατε στο μαρτύριο να ακούω το συνέδριο του κύριου Σπίρτζη. Όχι μαρτύριο, γιατί ενδιαφέρον, μην το λέτε. Θα σας πω γιατί ήταν μαρτύριο. Τον ακούω τον αρχιπασόκο Σπίρτζη να λέω για τους παλαιούς που δεν έκαναν καλό περιβάλλον για επενδύσεις και που λόγω των διαφόρων στρεβλώσεων κτλ. Έδειχναν τους επενδυτές. Ο αρχιπασόκος, ο καταπάσινος, ο μέσας όλες τις κερδικές, ο πρόεδρος του τρίματος Πασόκ, ο συνεργάτης του Άκη Τζαβατζόπουλου, με συγχωρείτε κύριε Παπαδάκου, ήσαν πάρα πολύ διονύς. Ο κύριος Σπίρτζης, ένα λεπτό. Αν οι προηγούμενοι τα κάναν αυτά. Ο κύριος Σπίρτζης ήταν συνεργάτης του κ. Τζαβατζόπουλου. Αν οι προηγούμενοι τα κάναν αυτά, ξαναλέω, μέσα στους προηγούμενους τα κάναν αυτά, είναι και ο αρχιπασόκος Σπίρτζης. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, για να σας ανεμένει. Για πάμε τώρα. Δεν είναι άσπυλος και αμόλυντος καινούριος Ριζέος. Πασόκος καταπράσινος της Ιβουλής. Καθυστερήσει, ένα λεπτό, καθυστερήστε έργα υπήρχε. Και όταν θα έρθει η ώρα να αλλάξει η Βουλή, πείτε του, και θα ανοίξουν το κεφάλαιο Τράπεζα Αττικής, θα δούμε αν θα σταμούτα να μιλάει, πείτε του. Το λέτε εσείς τώρα, τι να πω εγώ. Λοιπόν, τώρα για να... σκέφτομαι τα λεφτά που δίνω στον Καλογλή για την Τράπεζα Αττικής. Με τις εντολές του Σπίρτζη από το ΤΕΕ για να μοιράζουν τα λεφτά των μηχανικών που ανεβαίνει όσο κεφάλι. Και φτάμε το κεφάλι. Αλλά τώρα που έδινε η Αττική, αφήστε, μην ανοίξω τη δικογραφία. Αφήστε, δεν χρειάζεται να έχω ανοίξει. Τα δάνεια τώρα φεύγουν τον τραπεζό. Λοιπόν, κύριε. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για όσα είπε. Καταλαβαίνω ότι θα εντοπίσετε για πρώτη φορά ο ίδιος έθεσε στο τραπέζι τη λέξη ψεύτες. Έτσι, για όσα είχαν υποσχεθεί και λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς, η συνέντευξή του λέω πρώτα ένα τηλεοπτικό σχόλιο. Κατά τη γνώμη επικοινωνιολόγη του κυρίου Τσίπρα, δεν θα το αφήσω να βγει χθες καθόλου. Η εικόνα, και φαντάζομαι να συμφωνήσετε γιατί και εσείς είστε τηλεοπτική πλέον και δεν κάνατε τηλεόραση. Ήταν πάρα πολύ κουρασμένο το πρόσωπό του και πάρα πολύ πεσμένο. Δεν ήταν εικόνα ενός θεαβευτή που βγήκε σε αγορές και που θέλει να ανεβάσει. Μα είπε, τηρούμε χαμηλούς τόνους για να κάνω το συνέδριο. Εντάξει. Δεν είπε ότι δεν θριαμβολογούν. Αν ήταν άμυνα στο ραδιόμολο, έπαιρνε τηλεόραση. Τώρα, αυτό είναι στο τηλεοπτικό σχόλιο. Πάμε στο στην ουσία το μέσο είπε. Η φράση του «κυκλοφορώ στην Αθήνα και βλέπω χαρούμενα πρόσωπα» μετά από αυτή τη φράση όσοι Έλληνες άντεξαν να μην σπάσουν την τηλεόραση σημειώνει ότι είναι η μέρα και οι μέρες που μας έχει το φόρο εισοδήματος. Φόρο εισοδήματος. Ναι, αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που λύγει το θέμα του φόρου εισοδήματος. Δηλαδή... είναι η πρώτη φορά που έρχεται με το ίδιο εισόδημα 100% πάνω. Και το ξέρετε γιατί δεν θέλω και σε μένα όπως και σε όλους. Με το ίδιο εισόδημα 100% πάνω. Να, λέτε για τα χαράτσια και τη φορολογία που υπάρχει. Φυσικά. Τώρα, πώς γίνεται οι Έλληνες να θέτει φόρος 100% πάνω και μετά να βγαίνουν στον δρόμο και να χαίρονται και να εκφιάζουν τον μεγάλο Τσίπρα που τους έστειλε 100% πάνω φόρο, αυτό μόνο ο Τσίπρας το ξέρει. Δηλαδή, εκτός του και χρόνου δήλωσε. Τρίτον, όπως το ψάχνετε τώρα. Ο Τσίπρας πρέπει να φτιάξει ένα επιχείρημα. Ποιο είναι το επιχείρημά του? Ότι όταν παίζετε τα βίντεο του τι έλεγα πρώτων εκλογών του Ιανουαρίου του 2015, ενώ μεσολάβησαν οι εκλογές του Οκτωβρίου του 2015. Αυτό είναι το επιχείρημα, πράγματι. Είναι ένα προφανώς λανθασμένο επιχείρημα. Γιατί δεν τον ψήφισε ο κόσμος, γιατί? Να σας πω για ποιο λόγο. Για δύο λόγους. Πρώτον και κυριότερον, γιατί και το Σεπτέμβριο του 2015 για παράλληλο πρόγραμμα μιλούσε. Δεν είπε το Σεπτέμβριο του 2015 έλεγε ότι θα πέσει αφορολόγητο. Θυμίζω που λέω ότι θα πάρει τη φύλλα να πέσει αφορολόγητο 1 ευρώ, που το 15600. Το Σεπτέμβριο του 2015 έλεγε ότι θα κάνουν το υπερταμείο, το οποίο το ψηφίσαμε. Αν θέλω να ψάξουμε το Σεπτέμβριο του 2015, θα βρίσκουμε 100. Όμως δεν είναι λέει όμως, ακούστε κύριε Γεωργιάδη, για να κάνουμε διάλογο, έτσι. Ναι, λέει όμως, ισχύει αυτό που λέτε. Αυτό που είπατε για το παράλληλο πρόγραμμα, αυτό ήταν το αφήγημα εκείνων των εκλογών, πράγματι. Από πλευράς κυβερνητικού στρατοπέδου μιλάω. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, είχε μεσολαβήσει εκείνος ο Ιούλιος, ο δραματικός, όπου πάλι ο κόσμος τον επέλεξε, παρότι εσείς λέτε
Και έτσι έγινε ως ένα, δεν το λέτε μόνο για να είμαστε ειλικρινείς, ότι υπεγράφει ένα νέο μνημόνιο τότε. Έτσι δεν είναι. Θα σας πω όμως ένα πράγμα που θέλω να γίνει λίγο έτσι να το καταλάβουμε. Βεβαίως. Ο κύριος Τσίπρας το Σεπτέμβριο του 2015 έκλειψε το αποτέλεσμα. Το έκλειψε, δεν λέω με την έννοια της νοφυγής, για να πάρει σχεδόν. Ναι, το έκλειψε με νέα τακτικής. Εγώ, γιατί έλεγα δεν έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει το μνημόνιο του Τσίπρα. Γιατί έλεγα εγώ και αρκετοί βουλευτές της Δημοκρατίας να μην ψηφίσουν το μνημόνιο του Τσίπρα. Τι να κάνατε όμως, να αφήνατε τη χώρα. Θα σα πω. Θα έβγαινε η Νέα Δημοκρατία από την αίθουσα και θα πέναγε το μνημόνιο με 120 ψήφους. Και θα μέναμε και στο ευρώ, αλλά θα είχε πάρει την ευθύνη μόνο ο Τσίπρας. Εάν αυτό είχε συμβεί, ο Τσίπρας δεν θα έκανε εκλογές. Γιατί δεν θα είχε αφήγημα. Ο Τσίπρας δυστυχώς κορόιδεψε τους πολιτικούς αρχηγούς. Και οι πολιτικοί αρχηγοί λόγω των κρισίμων στιγμών έδειξαν υπευθυνότητα πάνω από όλους ο Βαγγέλης Μαραέξης που κάνει και τη μεγαλύτερη θυσία και τον τιμό γι' αυτό. Έδειξε πραγματικά στάση το μέλλον. Του στήχησε προφανώς και την αρχηγία για να μην πει. Ο οποίος, ναι, προφανώς. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινεί τώρα. Πάμε λίγο εκεί. Μπήκανε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο κύριος Τσίπρας ορκίστηκε ότι δεν θα κάνει εκλογές. Τότε λοιπόν αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να στηρίξει το μνημόνιο του Τσίπρα για να δώσει προς εξωτερικό την εικόνα μιας ευρείας συνένεσης ώστε να στερεώσει τη θέση της χώρας στο ευρώ, αυτά είναι η προσφορά με η Μαράκη, και να δώσει και την ευκαιρία στον Τσίπρα να αδράξει αυτή την ευρύτερη συνεννόηση. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σας έχουμε? Τώρα έχουμε. Ναι, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούσατε και στις ειδήσεις, αλλά νομίζω ότι θα είδατε και τη συνέντευξη χτες. Σας κατηγορεί ο κύριος Τσίπρας ότι, ότι ποντάρετε στο μαύρο, ότι δεν θέλατε να κλείσει αξιολόγηση. Αυτό το είπε λίγο πριν και ο κύριος Σπίρτζης. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν τι απαντάτε στο αφήγημα, το οποίο υπάρχει από την άλλη πλευρά, ότι επειδή έκλεισε η αξιολόγηση, επειδή εν πάση περιπτώσει έγινε μια απόπειρα εξόδου μας στις αγορές, αυτό ουσιαστικά για εσάς σας αφαιρεί το αφήγημα περί εκλογών κλπ. Κλπ. Απομακρύνονται το ενδεχόμενο των εκλογών και γι' αυτό ποντάρετε σε άλλους χώρους θεσμικούς, όπως είναι η δικαιοσύνη κλπ. Αφήστε να τα πω όλα και θα απαντήσετε. Δεν είναι εδώ, okay. Είμαστε. Δεν... Για πείτε μου, τι απαντάτε σε όλα αυτά. Τα είπε λίγο και ο κύριος Τσίπρας. Επικαλούμε τη δική σας μαρτυρία. Και στη δική σας εκπομπή, όπως σε πάρα από 100 άλλες εκπομπές, σταθερά έλεγα ότι η αξιολόγηση θα κλείσει. Αυτό είναι αλήθεια. Και στη ζωή μου δεν έχω πει ότι η αξιολόγηση δεν θα κλείσει. Πάντα, ακόμα στο London School of Economics έκανα, θυμάσαι, μια ώρα ομιλία, όπου τους εξηγούσα ότι ο Τσίπρας χωρίς καρέκλα δεν αντέχει, ο Σπίρτζης χωρίς καρέκλα δεν αντέχει, και ας κλαίει όταν υπογράφει δυτικοποίησης, άρα δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην κλείσει αξιολόγηση. Και ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν είπε ότι θα κλείσει αξιολόγηση. Τους έχουμε μετρήσει, κυρία Παπαδάκου. Την Ακρόπολη να του ζητήσουν, θα τη δώσουν και θα πανηγυρίζουν. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην κλείσει και η επόμενη και η μετεπόμενη και όλες οι αξιολογήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας που ως αρχηγός αντιπολιτεύσεως κατέβαζε κάθε μέρα τον κόμμα στους δρόμους και έλεγε από του βήματος της Βουλής, στέλνω μήνυμα στο Βερολίνο, στην Ουάσιο και στους Βρυξέλλες, ότι ό,τι και να υπογράψει ο Μαράς θα το ακυρώσω και στους επενδυτές να μην αγοράσουν τίποτα γιατί θα τα ακυρώσω, να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για μηδενιστική αντιπολίτευση που το έχει ψηφίσει τους μισούς νομούς. Είπε η Νέα Δημοκρατία, κυρία Παράγου, χθες βγήκαμε στις αγορές όταν προσυμφωνημένο το ομόλογο και διάφορες τρίχες που λέγανε αυτοί 14. Μπορεί να συγκρίνει ένας σοβαρός άνθρωπος τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αντιπολιτεύσεως που πήγε στον Economist και είπε στους επενδυτές, ελάτε να επενδύσετε τώρα στην Ελλάδα γιατί εγώ θα σεβαστώ όλες τις συμφωνίες με τον Τσίπρα που έλεγε μην επενδύσετε τίποτα γιατί όλα θα τα ακυρώσω. Είναι δυνατόν να έχει στοιχειώδη Τσίπρα, ρε Αλέξη Τσίπρα, και να κάνει τέτοιε συγκρίσει στην τηλεόραση και δεν πέφτουν τα φώτα να σε πλακώσουν εκείνη την ώρα? Να με συγχωρείτε, σε άλλη χώρα ζούμε, κύριε Παλάκου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά που λέω, εσύ τα θυμάσαι, δεν τα ξεχάσετε κι εσείς. Όχι, θυμάμαι τα πάντα σας. Εσύ, Παλάκου, όταν ακούσε τον Τσίπρα που έκανε αυτά ως αρχηγός αντιπολιτεύσεως, να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα κύριο, ο οποίος δεν έχει τύχει πραγματικότητα κύχ. Εδώ κάναμε αυτό που κάναμε μέχρι στις αγορές,
Τώρα μιλήσαμε τώρα ειλικρινά. Αποτύχανε, ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς λέω. Γιατί αποτύχανε, γιατί το λέτε αυτό. Όλοι λένε ότι. Ποιος το είπε πίσω. Υπάρχουν ευρωβουλευτές σας της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι είναι θετική προσπάθεια. Γιατί το λέτε αυτό. Θετική είναι, αποτύχανε σήμερα. Δεν είναι θετικό. Εγώ πάντα είμαι θετικό σαν δημοκρατή. Πώς αποτύχανε αφού είναι θετικό. Γιατί. Γιατί κύριε Παπαδάκου είχαν θέσει ένα στόχο. Όσο στο επιτόκιο που θα παίρνανε. Ότι θα είναι κάτω από 4,9 και ήταν κάτω από 4,9. Όχι κύριε Παπαδάκου, κάνετε λάθος. Θέλω να πάνε κάτω από το ομόλογο σαμαρά. Κοιτάξτε, εγώ είχα ρωτήσει και βουλευτές εδώ και υπουργούς και όλοι μου λέγανε ο στόχος. Κυρία Παπαδάκου, βγάλε ένα ομόλογο με απόδοση 4,625 που δώσανε μπόνους στο μισό στο 1,5 εκατομμύριο παλαιούς κατόχους στους 102,6. Δηλαδή πάει το ομόλογο σε 4,893. Μετά δηλαδή από 3 χρόνια. Το μπόνους είναι κοντά στο 4,9, αυτό λέτε. 4,893, αυτό είναι ακριβώς εγώ. Δηλαδή μετά από 3 χρόνια και ενώ οι αγορές ομολόγων είναι στην καλύτερη στιγμή που ήταν ποτέ σήμερα, με τα spread σε διαφορά με το Σαμαρά πάνω από 30 μονάδες βάσης κατά του Τσίπρα και υπέρ του Σαμαρά, κέρδισε 0,0 κάτι. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Ναι, αλλά λέγανε όλοι και στο εκεί στο προεδρικό μέγαρο, άκουσα και τον κύριο, και τον κύριο Μητσοτάκη μάλιστα, ότι όταν του απίστηνε το ερώτημα ο κύριος Τσίπρας εκεί στο κιόσκι εκεί πέρα που μιλάγανε οι αρχηγοί, ότι σημαντικό δεν είναι το επιτόκιο, και ο Κυριάκος λέει το ξέρει αυτό, σημαντικό έχει ποιοι επενδύουν σε αυτό, και εμφανίστηκαν ξένα φαντ, ο κύριος Μητσοτάκης συμφώνησε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το επιτόκιο το θέμα. Είναι τελείως αντίθετο αυτό. Διότι το ομόλογο Τσίπρα δυστυχώς, το τονίζω λέξη δυστυχώς, είχε για 3 δισεκατομμύρια υπερκάλυψη 2,7 φορές. Δηλαδή πολύ μικρή υπερκάλυψη. Η υπερκάλυψη αυτή δεν είναι πραγματική αυτή. Γιατί αν κάποιος θέλει να πάρει με 300 εκατομμύρια, δεν δηλώνει ότι θέλει 300 εκατομμύρια, δηλώνει ότι θέλει ένα δισεκατομμύριο για να πάρει 300. Για μεγάλη διαφορά. Για 3 δις το ομόλογο Σαμαρά το 14 μάζει προσφορές 20 δισεκατομμύρια. Και για 3 δις το ομόλογο Τσίπρα μάζει 6,7 δισεκατομμύρια. Άρα τρίχες. Εγώ δεν το λέω με χαρά. Σας το λέω δυστυχώς. Μακάρι να πηγαίνετε καλύτερα. Γιατί εγώ σε αντίθεση με αυτού σας λέω ότι πρέπει να βγούμε στις αγορές. Ότι φυσικά θα βγούμε με αγγλικό δίκαιο. Δεν τους κατηγορώ βγήκα με αγγλικό δίκαιο εγώ. Αναγκαστικά το αγγλικό δίκαιο βέβαια καθιερώθηκε και έγινε αποδεκτό από άλλες κυβερνήσεις. Να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, με αγγλικό δίκαιο βγαίνεις γιατί δεν μπορεί να πάρεις χαμηλό επιτόκιο. Δεν καθιερώθηκε από καμία κυβέρνηση. Ξέρω γιατί. Ξέρω γιατί βγαίνεις. Κάντε λάθος. Το αγγλικό δίκαιο δεν το επέβαλε καμία ελληνική κυβέρνηση. Κοιτάξτε κύριε Γεωργιάδη, επειδή είμαι νομικός, θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Το τι υπογράφεις στην αρχική σου σύμβαση. Μα δεν έχει σχέση. Ένα λεπτό. Το τι υπογράφεις. Υπογράφεις και με ποιο δίκαιο κάνεις τα πάντα. Αυτό είναι το οποίο είναι λάθος. Είναι δεσμευτό. Κάντε τελείως. Καθόλου λάθος. Κάντε τελείως λάθος. Όχι. Έχω διδαχθεί ενοχικό και είχα 8 σας πληροφορώ. Ενοχικό δίκαιο είναι αυτό. Θα τα συμφωνήσουμε. Η υπογραφή της κυβερνήσεως Παπαδήμου στο PSI δεσμεύει πράγματι ως προς το αγγλικό δίκαιο τα ομόλογα του PSI. Όσο το ομόλογο που εξέρεσε ο καινούργιο χθες η ελληνική κυβέρνηση, εάν ήθελε η ελληνική κυβέρνηση χθες να το εκδώσει σε ελληνικό δίκαιο, φυσικά και μα το μπορούσε. Μα ήταν τα συμφωνημένα, κύριε Γεωργιάδη. Μα είναι προσυμφωνημένο. Είναι προσυμφωνημένο το δίκαιο. Είναι προσυμφωνημένο. Σιγά μην άλλαζε δίκαιο ο Τσίπρας και το δεχόταν. Είναι προσυμφωνημένα. Γιατί αν βάλει ελληνικό δίκαιο, θα αυξηθεί το επιτόκιο τουλάχιστον κατά τρεις μονάδες. Μην διαφωνήσουμε τώρα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Σημασία έχει, λέγανε το αγγλικό δίκαιο προδοσία, κύριε Παπαδάκου. Το λέγανε, δεν είπα ότι δεν το λέγανε. Το βάλανε χθες με αγγλικό δίκαιο το μόνο. Μα ρωτήθηκε. Είναι προδότες δηλαδή. Ακούστε, ρωτήθηκε. Το ρωτήσα τον κύριο Σπίρτζη. Δεν είπα ότι ρωτήσε, κύριε Σπίρτζη, είσαι προδότης. Αυτό δεν λέγαμε. Ακούστε, ρωτήθηκε. Όχι, ακούστε, και ο κύριος, ρωτήθηκε και ο κύριος Τσίπρας. Έχει ρωτήσει. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε ρωτήσει τον κύριο Σπίρτζη και τον κύριο Τσίπρα ακόμα. Δεν ξέρω τον κύριο Σπίρτζη, ήταν προδότης που βάλε αγγλικό δίκαιο. Προδοσία το έλεγε. Στη Βουλή. Ναι. Κατέβαζε τον κόμμα στους δρόμους και πετάγανε μπουκάλια στη Βουλή και κέβανε την Αθήνα γιατί το αγγλικό δίκαιο ήταν προδοσία. Η Αθήνα κάει και πρωτίστως. Κύριε Γεωργιάδη, η Αθήνα κάει και πρωτίστως και σε αυτό είχε δίκιο ο Πρωθυπουργός το 2008. Τώρα μην μας λέτε που καίνε την Αθήνα, μην τρελαθούμε. Πρώτα απ' όλα και το 8 δεν ήταν περαστικός ο Πρωθυπουργός που κάει και η Αθήνα, τι ήταν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να θυμίσω την ηλικία Παπαρίζα το 8 για το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, έχει γίνει. Αυτό δεν λέει ο Γεωργιάδης. Και λέει η κυρία Παπαρίγα το 8 για το ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε. Ναι, θυμάμαι τι έλεγε. Για να λέει η κυρία Παπαρίγα ότι κουκουλοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ.
Μέχρι και δικογραφία υπάρχει. Ποια νόμη ήταν η κουκουλοφόρη, κύριε Γεωργιάδη, του 2008 έχουν ταυτότητα. Έχουν ταυτοποιηθεί από δικογραφία. Έτσι. Και δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι, σα το λέω. Δεν είναι γνώμη μου, το λέω με στοιχεία. Ήταν και εισαγόμενοι μερικοί. Και εσύ το ξέρετε. Ήταν και εισαγόμενοι. Εδώ ξεφορτώνα. Τότε τι λέτε ότι ήταν εντό. Τώρα γιατί δεν μπαίνουν στα εξάρια του φυλάγουν εκεί από εδώ που κάθε φορά δεν ρωτήθηκε και γι' αυτό ο πρωθυπουργό θε. Και για τα εξάρια όλα ρωτήθηκε. Μια ώρα τι είπε. Δεν είναι θέμα μια αστυνομική επιχείρηση, λέει κατά κατάσταση. Αυτή είναι η πολιτική του άποψη. Ένα λεπτό. Δηλαδή να ξέρετε κάθε βράδυ αυτή είναι πολιτική άποψη. Ακούστε, δεν λέει ότι πρέπει να καίει. Σα-ίσα είπα, έκανε την αυτοκριτική του ότι σε κάποιε περιπτώσει και αυτομία θα πρέπει να λειτουργεί. Η πολιτική του άποψη είναι ότι η καταστολή δεν ωφελεί. Ακούστε, κυρία Γεωργιάδη, πότε ωφέλησε η καταστολή σε αυτή την πόλη. Πείτε μου, ποτέ. Ποτέ. Αποτύχαν όλε τι κυβερνήσει όλα τα χρόνια. Είχαμε μέχρι και νεκρού. Είχαμε μέχρι και νεκρού, κύριε Γεωργιάδη. Σα παρακαλώ τώρα. Εγώ έχω κάνει 16 χρόνια, τα ξέρω καλύτερα. Η μόνη φορά που είχα μάθει κάποιες φασαρίες για πάνω από 3 χρόνια, η μοναδική φορά της μεταπολίωση, ήταν όταν η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έβαλε την αστυνομία και μπήκε στο Πολυτεχνείο, σίγουρα τη θυμάστε εκείνη την Άγια Μέρα, και συνέλαβε 500, τους έβγαλε τις κουκούλες και βγήκανε χέρι-χέρι. Τα ονόματα στις εφημερίδες. Και μετά δεν ξανάγινε αυτό. Επί 3 χρόνια. Δεν καιγόταν η Βρετανία συνεχώς. Επί 3 χρόνια δεν έσπασε ούτε βιτρίνα, σας προσπαθώ. Επί 3 χρόνια. Ωφέλησε πουθενά. Πείτε μου λίγο, ωφέλησε. Ας έρθει η ώρα να φύγουμε στην εξουσία και θα σας πω εγώ να τι θα κάνετε, θα κατεβάσετε. Αυτά τα παλαιά που κάναμε και εμείς τελειώσαμε. Θα ακυβάλουμε τον νόμο και την τάξη. Με τι τρόπο, την αστυνομία. Με την αστυνομία. Με την αστυνομία, βεβαίως. Τα κράτη, η αστυνομία τη βάλει το όνομα και εντάξει, δεν βάλει κανένα. Λοιπόν, σε όλα τα κράτη στον κόσμο. Επειδή όλα είναι περασμένα και ο χρόνος. Αυτό λέγεται στον Max Weber, για να μην πούμε και το λογικά, η νόμιμη κρατική βία. Η νόμιμη κρατική βία, ξέρω τι λέτε. Είσαστε ο παδός του Weber από πάνω. Βεβαίως είναι. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Για πάμε στη χθεσινή σας παρουσία στην εξεταστική. Ναι. Είπαμε, κάναμε για τη συνέντευξη, νομίζω αναφερθήκαμε Μακρόν. Θέλω να μου πείτε τώρα για την εξεταστική χτες. Θα σας ρωτήσω εκεί και για τη δικαιοσύνη. Θα κάνετε το σχόλιο σας, δεν θα. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η εμπειρία σας τώρα από εκεί. Εγώ είδα το. Εξεταστική. Έχει λήξει το θέμα του ελληνικού δουλειά, νομίζω ότι δεν έκλεισε τίποτα. Τελείω. Δηλαδή. Δεν είχα ρωτήσει τίποτα. Μετά από μία ώρα, αν είδατε την εξεταστική, 7 ώρε να γίνει, μετά από μία ώρα. Την είδα. Μα δεν υπάρχει θέμα σκανδάλου, ρίχνω να ποτέ δεν υπήρχε. Με την έννοια που θέλω να πει το σκάνδαλο, είναι κακοδιαχείριση του Μαρτίνη και τα λεφτά μου είχα βγει. Εντάξει, φάνηκε σκάνδαλο. Αλλά ο τρόπο που πέρασε το ρίχνω στην άνθρωπη τράπεζα Πειραιώς, όχι σκάνδαλο δεν είναι, είμαστε για βραβείο. Τότε το. Δεν το είχα πει ότι να πάω σε εξαστική να τελειώσει η ζωή και τελείωσε. Θα σα κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Το γεγονό ότι το ελληνικό δημόσιο, παρότι του χρωστούσαν του φόρου, αυτά καταγγέλνει τουλάχιστον. Υπάρχει μια κατάθεση εκεί πέρα την οποία έχω υπόψη μου του κυρίου Μαρτίνη. Επειδή ξέρω τη δικογραφία και εσείς το ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο δεν εμφανίστηκε ως δικαιούχος όταν γινόταν η εκχώρηση ένα λεπτό. Παρότι υπήρχαν χρέη προς την εφορία, αυτό τι λέτε γι' αυτό. Μα είναι ψέματα. Το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε τον πληθυριασμό 12 εκατομμύρια εφορία και 38 εκατομμύρια το ΙΚΑ. Αυτό που λέει ο κ. Μαρτίνης είναι 4,5 εκατομμύρια εφόρων μισθωτών υπηρεσιών, ο οποίος τη μέρα που έγινε ο πληθυσμός δεν είχε ακόμα καταλογιστεί. Ναι, αλλά εκεί έκανε μια καταγγελία ότι καθυστέρησε επίτηδες για να μην υπάρχει και ο ελληνικό δημόσιο. Ο κ. Μαρτίνης είναι ένας προφυλακισμός που λέει θέλει. Ξαναλέω, σας που είσαι λογικός άνθρωπος. Γίνεται ένας πληθυσμός. Στο πιθανό πει ένας κατάλληλος από κάτω αυτόν πάνε και διεκδικούν λεφτά. Την ημέρα που γίνεται ο πληθυσμός, τα 4,5 εκατομμύρια τα οποία συζητάμε δεν υπάρχουν. Mm. Δεν είναι οφειλή ακόμα προς το δημόσιο. Έγιναν οφειλή προς το δημόσιο ένα μήνα μετά τον πληθυσμό. Αυτό λέω και εγώ. Γιατί γίνανε τότε. Το ελληνικό δημόσιο να πάει να αναγγελθεί. Μα δεν μπορούσε να αναγγελθεί. Δεν είπα ότι μπορούσε να αναγγελθεί, αλλά και αυτό καταγγέλει συγκεκριμένη καθυστέρηση. Μιλάει για διορισμούς προσώπων του. Είναι δυνατό να σχολιάσουμε σοβαρά τι λέει ο αυτό που δεν έκανε σχολιασμό 10 χρόνια. Κοιτάξτε, τι καταγγελίε. Οι καταγγελίε από μέσα γίνονται. Δεν γίνονται. Από τι αυτό που ξέρει. Ένας που δεν έκανε ισολογισμό 10 χρόνια δεν μπορεί να κάνει κριτική γιατί το δημόσιο δεν είναι ακόμα. Κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Μαρτίνης δεν είναι απλώς κατηγορούμενος, είναι προφυλακισμένος.
Αυτό σας, έτσι, αυτό σας λέω, ότι του έχει αποδοθεί όλο αυτό που λέτε και οι μίζες. Εγώ θα προχωρήσω κι άλλο. Τι να σχολιάσω. Υπάρχουν μίζες. Για να μην περιμένουν οι ακροατές σας, το δημόσιο πήρε από το πλουσιασμό 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια πήρε το δημόσιο πλουσιασμό, τα οποία του χρωστούσε ο Μαρτίνης. Και τώρα συζητάμε γιατί θα πρέπει να πάρει 54. Γι' αυτό μου συζητάτε. Ναι. Αυτή είναι η λύση που κάνουμε εδώ μεταξύ μας. Κάνουμε χρόνο διαφωνικό, αλλά έχω λόγο. Αυτή είναι η θέση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για το πάρτι που έγινε στον χώρο της υγείας, τι λέτε, τι εκτιμάτε. Τεράστιο πάρτι, γίνεται, το έχω πει και στην εκπομπή, όπως θυμάστε. Εγώ ήταν με τόσο υπουργό, έκοψα λεφτά, έκοψα τιμές, έβαλα κλόμπακ, έκανα μετακινήσεις, γι' αυτό τα κάνω αυτά. Θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια για το που κατέληξαν, γιατί όπως λέτε. Εσείς λέτε. Σε χιλιάδες γιατρούς, σε χιλιάδες φαρμακοποιούς, σε χιλιάδες επιστήμονες υγείας. Δεν πήγαινε προς τα πάνω λίγο ή. Δηλαδή μόνο. Το καταλάχιστον. Κατά τη γνώμη μου το καταλάχιστον. Περισσότερο πολιτικές θεατές που βρίσκονται στα Υπουργεία. Οι χώρες υγείας, κύριε Παλάδη, φάει πάνω από 140 δισεκατομμύρια, τα οποία φαγώθηκαν στις ακριβές τιμές των υλικών, στις ακριβές τιμές των φαρμάκων, στις ακριβές τιμές των ιατρικών υπηρεσιών, και από αυτές τις ακριβές τιμές κέρδιζε όλος ο κύκλος υγείας. Όλος. Όλος. Κάθε φαρμακείο που πουλούσε φάρμακο σε υψηλότερη τιμή κέρδιζε ένα κομμάτι αυτό που λέτε εσείς μάλλον στην υγεία. Όλα αυτά ήταν από ποιος, αυτή ήταν η τιμή, αλλά κέρδιζε. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Για πείτε μου και για τη δικαιοσύνη. Αυτή την περίοδο γίνεται υπάρχει μια αναταραχή, κρίση κιόλας για κάποιους. Δεν υπάρχει μόνο μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και δικαιοσύνης. Υπάρχει και μέσα στη δικαιοσύνη. Υπάρχει, γιατί διαφοροποιούνται δικαστές. Βεβαίως, γιατί. Δεν νομίζω, υπάρχει μια ελάχιστη που το καταλάβει, μια ελάχιστη ομάδα γιατί έχει ακολουθήσει την κυρία Θάνου σε αυτή τη διασπαστική ένωση που κάνανε. Η οποία θυμάμαι καλά, η κυρία Θάνου, στην ψηφοφορία που έκανε στον Άριο Πάγο για να αυξήσει τη θητεία της, πήρε 0 ψήφους, αν θυμάμαι καλά. Δεν συμφώνησα μαζί της. Πήρε 0, όχι δεν συμφώνησα, πήρε 0. Μηδέν δεν πήρε. Οι αντισαγγελείς όντως κανένας δεν συμφώνησε, αλλά από την Ολομέλεια είχε μια μειοψηφία, η οποία ήταν βεβαίως ισχνή σε σχέση με την πρόταση. Δεν έχω αμφιβολία. Η κυρία Θάνης παίξει πολύ ύποπτο και περίεργο ρόλο σε όλα αυτά. Προσπάθησε να εγκλωβίσει δικαιοσύνη υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς το έκανε αυτό. Ίσως όχι μόνη της. Και αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη ακόμα τα πόνο εσωτερικά αυτή τη θλιβερά περίοδου που κάνω να την ξεχάσουμε αυτή και γρήγορα. Ναι, εσείς που τι εκτιμάτε, πού συμφωνείτε με όλες τις αποφάσεις δικαιοσύνης, πρέπει να τις κρίνουν. Δεν συμφωνεί με όλες τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Πρέπει να τις ελέγχουν. Γιατί είπε χθες ο Πρωθυπουργός και σωστά, τι, ανεξάρτητη λέει, όχι ανεξέλεγκτη, δεν πρέπει να ελέγχονται. Μα ποιος είπε ότι μπορεί να κρίνει, έχει πει ένας στην Ελλάδα ότι δεν μπορούμε να ασκούμε κριτική σε αποφάσεις δικαιοσύνης. Μα κάθε φορά που ασκείτε κριτική, ακούστε κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι τη σημασία τι λέτε. Σημασία έχουν πράξει πάντα. Και εσείς το λέτε και σωστά το λέτε. Λοιπόν, για άλλα θέματα. Σημασία δεν έχει τι λες. Κάθε φορά που ασκείτε κριτική σε οποιαδήποτε πράξη της δικαιοσύνης, αυτό θεωρείται πια παρέμβαση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ότι τους απολυμμένους ανθρώπους τους θεωρούν, ας πούμε, ότι δεν έχει μεταβληθεί η περίπτωσή τους, η κατάστασή τους. Είμαστε σοβαροί. Ναι, αυτό εννοώ. Γιατί δεν ξέρω, ναι. Τι άφησε κάνετε. Την πήρα να πας, διάβαζα ξενυχιστικότητα. Πολύ σωστή είναι η απόφαση. Αχ, θεωρείτε σωστή. Την απόφαση, τι λέει. Ξέρω πολύ καλά τι λέει, είναι τμήματος καταρχήν. Η απόφαση λέει ότι με την παρούσα νομοθεσία, η απόφαση λέει ότι με την παρούσα νομοθεσία, δεν είναι βιαπτική μεταβολή ή μη καταβολή των δεδομένων. Και μάλιστα λέει μέσα στο δικό ότι αν θέλει η πολιτεία να αλλάξει νομοθεσία, δεν άλλαξε. Τι έχουν, με την παρούσα νομοθεσία δεν είναι. Και εμάς πραγματικότητα είναι υπέρ των εργαζομένων η απόφαση. Ξέρετε, τα δικαστήρια πρέπει να κρίνουν αυτομάτως το γεγονός αν είναι συνταγματικός ένας νόμος ή όχι. Αν είναι νόμιμο αυτό που κρίνει ο νόμος, αυτό είναι μια κρίση. Αν είναι συνταγματικό, αντισταγματικό μπορεί να κρίνει τίποτα άλλο. Ναι. Αν είναι συνταγματικό, μπορεί να κρίνει. Άρα δεν το λαμβάνουν υπόψη τους τον νόμο. Το ξέρετε αυτό. Έτσι δικάζουν οι δικαστές. Φυσικά, αν είναι αντισταγματικό, δεν το λαμβάνουν υπόψη. Δεν είναι στην περίπτωση που απάσχουμε. Όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει σημαντική πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Γεωργιάδη, υπήρξε μια τυπολατρική. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχει ένας νόμος που το λέει αυτό. Δεν το είπαν έτσι οι δικαστές. Δεν είναι τυπολατρική. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον τύπο. Μα συγγνώμη, να σας πω ένα αντίλογο. Για ποιο λόγο ο πρωθυπουργός ασκεί κριτική στη Βουλή για αυτή την απόφαση και δεν αλλάζει τον νόμο. Μπορεί να μου το εξηγήσετε. Δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή και ο Τσίπρας. Δεν ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Όχι. Αφού έχει δεσμευτεί, αφού έχει υπογράψει. Έχει περάσει από τη Βουλή νόμος. Προσπαθώ να καταλάβω. Ένας πρωθυπουργός που βγαίνει και λέει: είναι λάθος αυτή η απόφαση.
Και είναι λάθος αυτή η απέφαση για χίλιους λόγους. Μάλιστα. Και δεν αλλάζει το νόμο αυτή η απέφαση. Ένα λεπτό. Πέρα από την ουσία της υπόθεσης, ακούστε. Και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό που λέτε. Εγώ είμαι του ρωμαϊκού δικαίου. Εσείς είσαστε του ρωμαϊκού δικαίου, αλλά το ελληνικό σύνταγμα λέει ότι ο δικαστής. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα δεν έχει δουλειά. Ξέρετε τι είναι το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αυτό που λέει το σύνταγμα. Ότι ο δικαστής δικάζει με βάση. Βλέπω αυτόν τον τύπο που τα θεωράσουμε και είναι παιδεραστής. Πώς μπορεί να είναι κοινό περί δικαίου αίσθημα? Ακούστε, όχι. Δεν είναι κοινό περί δικαίου αίσθημα αυτό. Είναι. Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι οι παιδεραστές πρέπει να απαλλάσσονται. Τι λέτε τώρα? Όχι, μπορεί να λένε να σκοτώνουμε. Το ελληνικό σύνταγμα λέει ότι ο Έλληνας δικαστής δικάζει εν ονόματι του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Εν ονόματι του ελληνικού λαού. Και δεν το έχω ακούσει από κανένα να το λέει. Ούτε από τον πρωθυπουργό. Όχι αφαίρετα, δεν κάνει ότι θέλει ο δικαστής. Εν ονόματι του ελληνικού λαού και με βάση την συνείδησή του. Έτσι δικάζει ο Έλληνας δικαστής. Εν ονόματι του ελληνικού λαού, βάσει των νόμων που έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός στο κοινοβούλιο του ελληνικού λαού. Εντάξει, αλλά οι νόμοι έχουν ερμηνείες, κύριε Γεωργιά, δεν το ξέρετε. Ναι, αλλά έχουν και όρια οι ερμηνείες. Δεν πάνε να μου θέλουν. Βεβαίως έχουν και όρια οι ερμηνείες, αλλά εγώ βλέπω το εξής. Που λέτε ότι γιατί λέει. Στην προκειμένη περίπτωση, η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση δεν είναι γιατί έχουν αποφάσει ο Σοβιετικός Πρωθυπουργός. Αλλά γιατί. Γιατί πεντεσμικά εμπόδιο πρωθυπουργός. Όταν βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει οι δικαστές καλύπτουν τους φοροφυγάδες γιατί καλύπτουν τα νομίματά τους. Ναι, είδατε ότι το νομικό συμβούλιο του κράτους όμως επέκρινε την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας. Τι θα πείτε ότι και το νομικό συμβούλιο του κράτους έκρινε χτες, κατά πλειοψηφία ότι μπορούν να κριθούν οι φορολογικές υποθέσεις του 2006. Είναι διαφορετικό πράγμα να πει το νομικό συμβούλιο του κράτους ότι ερμηνεύτηκε λάθος ο νόμος και θα μπορούσε να ερμηνευτεί αλλιώς. Και διαφορετικό πράγμα να πει οι δικαστές επίτηδες καλύπτουν τους φοροφυγάδες, καλύπτουν τα νομήματά τους. Δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Στην πρώτη περίπτωση έχω μια νομική διαφωνία και κρίνει την απόφαση. Στη δεύτερη περίπτωση κατηγορεί στους δικαστές ότι είναι φοροφυγάδες και το κάνουν συμμορία. Του λέει ότι καλύπτουν τους φοροφυγάδες. Όχι, λέει ότι είναι φοροφυγάδες ο Μπολάκης. Το έχει χάσει ότι είναι ήδη δικαστές φοροφυγάδες. Δεν είναι αυτό, αυτό είναι κριτική στη δικαιοσύνη και στις κρατικές αποφάσεις, όπως λέμε σοβαρά τώρα μεταξύ μας. Δεν λέτε για τον κύριο Πολάκη περισσότερο. Για τον κύριο Πολάκη εμέσως και η κυρία Θάνου. Δεν συμφωνεί, μου το είπε εδώ. Τη συνέντευξη. Ένα λεπτό. Αλλά εσείς λέτε για τον κύριο Τσίπρα που λέει για θεσμικά εμπόδια. Ο κύριος Πολάκης είναι διαφορετικός του κύριου Τσίπρα. Τι εννοείται διαφορετικό? Εσείς είσαστε ίδιος με τον κύριο Μητσοτάκη. Στον τρόπο που εκφράζεστε. Ο τρόπος που κάνετε την κριτική σας είναι ίδιος με τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι, αλλά αν ο τόνος που θα χρησιμοποιήσω ενοχλήσει τον κύριο Μητσοτάκη, θα μου πει με συγχωρείτε, δεν μπορεί να βάλω αυτό. Όπως δεν είστε ίδιος με τον κύριο Χατζηδάκη, έχετε διαφορετικές. Δεν θα έχουμε τον ίδιο τόνο, κύριε Μητσοτάκη. Ασφαλώς, ασφαλώς. Δεν θα ξεφεύγουμε ορισμένα όρια. Όταν ο κύριος Τσίπρας αφήνει αναπληρωτή υπουργό υγείας τον κύριο Πολάκη που υβρίζει σκοφαντή και λασπώνει τη δικαιοσύνη, αυτό που αναπλήρωται ο κύριος Τσίπρας υιοθετεί τις ύβρες και τις λάθος της δικαιοσύνης. Τι δεν καταλαβαίνεις αυτό που σας λέω? Α, μάλιστα. Μιλάτε τώρα για την πολιτική επιλογή που γίνεται. Φυσικά. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω για τον Πολάκη τον Τσίπρα, ήδη είναι. Μάλιστα. Ναι, κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλο. Όχι, είναι ίδιοι, γιατί δεν είναι ίδιοι, γι' αυτό τα κάνουμε πιο παρέα. Πριν ο Τσίπρας είχε ωραία μάσκα. Ο Τσίπρας είναι ένα διαφημιστικό πτήκ. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την συνέντευξη, κύριε Γεωργιάδη, θέλω να μου κάνετε μια πρόβλεψη, μια πολιτική εκτίμηση. Όχι, δεν θέλω, δεν είστε μάντης, είστε πολιτικός. Θέλω να μου κάνετε μια πολιτική εκτίμηση για το τι μέλη γενέστε. Τι λέτε, ας πούμε, πώς θα πάει. Θα προσπαθήσει να μείνει ο Τσίπρας στην εξουσία όσο μπορεί περισσότερο. Αυτά εκτιμάτε. Ναι. Όσο μπορεί, λατρεύει την εξουσία, έχουν βιώσει με τα κλειτούς τους, ο άλλος παίρνει τα ελικόπτερα, κόβει βόλτες, παίρνανε τέλεια, χαζίνα δούμε. Ξεχάσανε και την αριστερά, ξεχάσανε και τις ιδιωτικοποιήσεις, ξεχάσανε τα ξέρουν όλα. Μάλιστα. Μπροστά στην καρέκλα και στη μάσα όλα είναι ιδεολογία πήγε περίπατο. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και εσείς.